Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα επέλεξε να μετατραπεί σε ένα θλιβερό φερέφωνο του πραγματικού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο κύριος Σαμαράς. Του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έκτισε όλη του την πολιτική διαδρομή και όλη του την πολιτική καριέρα, πουλώντας ψεύτικο υπερπατριωτισμό σε ένα θέμα που επί 26 χρόνια αποτελεί πληγή στην εξωτερική μας πολιτική, στο θέμα της ονομασίας των γειτόνων μας, των βόρειων γειτόνων μας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αν και ήταν ο πρώτος, ο οποίος επισήμως, ως Υπουργός των Εξωτερικών, αντικαθιστώντας τότε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στις 2 Δεκεμβρίου του 1991, στο Συμβούλιο Κορυφής, απεδέχθη σε επίσημο κείμενο της ΕΟΚ τότε να καταγραφεί η γείτονα χώρα με τον όρο Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτός ήταν ο οποίος απεδέχθη. Και ήταν βεβαίως και ο πρώτος, ήσυχα, ο οποίος παρακαλώ, γέννησε το πρόβλημα αυτό. Ήσυχα. Όταν πολύ αργότερα, δεν τα λέω εγώ, ανατρέξτε μια και φωνασκείτε σε μαρτυρίες που αφορούν συνεντεύξεις του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ανατρέξτε να τα διαβάσετε και να τα διαπιστώσετε. Όταν στις 16 Δεκέμβρη του 1991, στην κρίσιμη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών τότε της ΕΟΚ, όταν εσυζητήτω η ανεξαρτητοποίηση των δημοκρατιών, των πρώην σοσιαλιστικών δημοκρατιών της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας, δεν έθεσε κανένα θέμα προκειμένου να πάρθει μια απόφαση που η Ελλάδα δεν ήταν σύμφωνη τότε. Και οι Γερμανοί και άλλες χώρες πιέζανε σε σχέση με το πώς θα ονομάζεται αυτή η χώρα. Τότε μάλιστα τον είχε χαρακτηρίσει ανόητο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μεγάλη ευθύνη για τη γέννηση του προβλήματος αυτού που ταλανίζει την εξωτερική μας πολιτική, είναι αυτός που αργότερα είχε το θράσος να σηκώσει τη σημαία του υπερπατριωτισμού και να ρίξει τότε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και σήμερα πάλι είναι αυτός ο οποίος, παρουσιάζοντας τον υπερπατριώτη, έρχεται να παριστάνει τον θεματοφύλακα των εθνικών αξιών του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή και του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν το 1994, έχοντας ιδρύσει το κόμμα της Πολιτικής Άνοιξης, λησαλέα επιτίθετο και στους δύο, τότε πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, για το θέμα των Σκοπίων, ζητώντας να αποχωρήσουν από την ενεργό πολιτική δράση. Διότι η Ελλάδα, έλεγε, δεν μπορεί να έχει μια ηγεσία κουρασμένη και πρέπει να τρέξει μπροστά.